Να πούμε το εξής, μονίμως ρωτάμε, και ήταν και το ερώτημα του Παναγιώτη Στάθη στο debate προς το Πασόκ, προς τον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι δεν φοβάστε ότι θα κατηγορηθείτε για κυβερνησία αν δεν συνεργαστείτε με κανέναν. Και εγώ θα ήθελα να αντιστρέψουμε το ερώτημα, μάλλον να το ανακατευθύνουμε το ερώτημα προς την κυρία Αυγερινού. Και επειδή ακούμε διαρκώς τον κύριο Μητσοτάκη να λέει για αυτοδυναμία, να λέει ότι με αυτό το Πασόκ δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, καλά με το ΣΥΡΙΖΑ δεν τίθεται θέμα, αλλά καμία άλλη συνεργασία. Δεν φοβάστε ότι μπορεί να κατηγορηθείτε ότι οδηγείτε τη χώρα σε ακυβερνησία? Ανάλογα το αποτέλεσμα βέβαια. Εντάξει, σύμφωνα θα δούμε το αποτέλεσμά μας και εκεί θα κρυθούν όλα, αλλά πιστεύω ότι στις σημερινές συγκυρίες και βλέποντας και τη γείτονα χώρα αυτή τη στιγμή, χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε μια σταθερή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που θα μπορέσει να υλοποιήσει τα προγράμματά της χωρίς προβλήματα και χωρίς καθυστερήσεις. Πιστεύω ότι πια είναι μια εθνική αναγκαιότητα και όχι πολιτική αναγκαιότητα να υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση αυτοδύναμη. Μάλιστα. Εδώ τώρα, κύριε Πάτρα, λέει η Νέα Δημοκρατία ότι με αυτό το Πασόκ δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, ότι το Πασόκ είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, η απόψη του. Το Πασόκ μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Σας αντιστρέφω το ερώτημα, κύριε Νικλή. Ποιος μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Κατακρεούργησε μια χώρα μια τετραετία. Επί μια τετραετία, ποιος θα συνεργαστεί? Κατάργησε την πρώτη κατοικία. Mm-hmm. Την αποτελείωσε δηλαδή, γιατί είχε αρχίσει να ξυλώνεται ο νόμος επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος χάνει τα σπίτια του. Η ακρίβεια μαστίζει. Και θυμάμαι ενδελεχώς ένα μήνυμα που είχα στείλει στον Υπουργό Ανάπτυξης, mm-hmm. που έλεγε ότι όλα τα έχει κάνει καλά. Και του λέω, τι είναι καλό, αυτό, mm-hmm. το άλλο? Πάμε καλά, λέει, μην ανησυχείς. Πού πάμε καλά? Αλλά αν βγείτε έξω στις γειτονιές, ειδικά της δικής Αθήνας που εγώ κατέρχομαι ως υποψήφιος, θα δείτε τι ακριβώς πάει καλά και τι δεν πάει. Αυτό σημαίνει ότι είστε πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Νιφλή. Αυτό σημαίνει ότι είστε πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε κοντά σε κανέναν. Ναι. Είμαστε κοντά στις προγραμματικές μας δηλώσεις. Είμαστε κοντά στον πολίτη. Ναι. Προφανώς όμως. Η θέση στην οποία από θα βρεθείτε. Από τη στιγμή εμείς που θα πάρουμε την τρίτη εντολή, ναι. θα δώσουμε το πρόγραμμά μας. Mm-hmm. Όποιος συνεργαστεί με αυτό, δεχόμαστε κάθε είδους συνεργασία. Μάλιστα. Μάλιστα. Όμως πάνω στο πρόγραμμά μας, που το πρόγραμμά μας αγγίζει όλα τα στοιχεία. Μάλιστα. Τώρα, η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε. Κυρία Μπέρδου. Ακριβώς. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η οποία στοχεύει μετά τη νίκη στις εκλογές και εφόσον ο ελληνικός λαός επιλέξει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για πρώτο κόμμα, σε μια κυβέρνηση, προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας. Ναι. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας δύο πράγματα, νομίζω. Το πρώτο είναι ότι οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης σήμερα έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Το δεύτερο είναι ότι στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται ξεκάθαρα πως ο ελληνικός λαός επιθυμεί τις κυβερνήσεις συνεργασίας και όχι τις αλαζονικές αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Η Νέα Δημοκρατία αφενός λόγω αλαζονίας του κυρίου Μητσοτάκη, αφετέρου λόγω απομόνωσης, αναφέρεται συνεχώς σε μια ουτοπική αυτοδυναμία. Και με το Πασόκ Κινάλ από την άλλη πλευρά, θέλω να πω το εξής, ότι στα 11 σημεία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα που εξήγηλε για το πώς θα κυβερνήσει τη χώρα, εφόσον επαναλαμβάνω υπάρχει ηθική και λαϊκή νομιμοποίηση και εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, ναι. δεν βλέπω σε αυτά τα 11 σημεία πόσο διαφωνούν με τις διαχρονικές αξίες του χώρου του Κινάλ Πασόκ. Ναι, από την άλλη πλευρά, κυρία Μπέρδου, για να κάνουμε διάλογο, από την άλλη πλευρά, με το Πασόκ, από το οποίο ζητάτε μια προοδευτική συμμαχία, έχετε δομικές διαφορές στα προγράμματα σας. Δηλαδή, υπάρχουν σημεία στα οποία δεν ξέρω αν θα κάνατε πίσω ή όχι. Και δηλαδή, το Πασόκ πάντως λέει ότι δεν κάνει πίσω. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας και ποιος συνεργαστεί. Εγώ αντιλαμβάνομαι. Συγγνώμη, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια ρητορική πρώτων εκλογών, γιατί ακριβώς ο καθένας θέλει να
έχει έτσι να συγκεντρώσει το ακροατήριό του. Θα πρέπει όμως να δούμε τι θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος λοιπόν δεν επιθυμεί, είπαμε, αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Ναι. Και το δεύτερο είναι κατά πόσο μπορούν να γίνουν. Το θέμα είναι το κατά πόσο θα κάνετε πίσω σε προγραμματικές εξαγγελίες σας, εσείς ή το Πασόκα της τείχος, για παράδειγμα, ή όποιο άλλο κόμμα εν όψη το όνομα μιας τέτοιας συνεργασίας. Δηλαδή, π.χ. η ιδιωτική δημόσια εκπαίδευση. Έχετε διαφορές, κύριε Πάτρα? Ναι, υπάρχουν κάποιες διαφορές, σαφώς και υπάρχουν διαφορές. Δεν, είπαμε δεν υπάρχουν κάποιες διαφορές. Ο κύριος Πάτρας λέει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, εγώ το δέχομαι αυτό. Και φυσικά και υπάρχουν και εμείς λέμε αυτά που λέμε εμείς και το κοινάλ Πασόκ λέει αυτά που λέει το κοινάλ Πασόκ. Όμως, για την κυβέρνηση συνεργασίας και με τις προϋποθέσεις θα κάνατε που βάζουμε, πίσω, θα κάνατε πίσω σε μια τέτοια περίπτωση. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας, συγγνώμη, αυτό να πω και ολοκληρώνω. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας λοιπόν γίνονται στη βάση μιας προγραμματικής σύγκλησης και μιας σύμβασης, δεν γίνονται στην τύχη. Άρα παρά τις διαφορές, τα κόμματα τα οποία επιθυμούν, αν τελικά επιθυμούν και αν τους εξειδωτήσει ο ελληνικός λαός να προχωρήσουν σε κυβερνήσεις συνεργασίας, που είναι ο κανόνας πια στην πολιτική των ευρωπαϊκών χωρών, θα πρέπει να συγκλίνουν αμοιβαία σε κάποια ζητήματα. Δηλαδή να πούν ότι θα κατέβουν να συγκυβερνήσουν για 1, 2, 3, 10 πράγματα. Για να επιτευχθούν 10 στόχοι. Αυτό λοιπόν μένει να το δούμε μετά τις εκλογές 21 Μαΐου, που εγώ πιστεύω προσωπικά ότι. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και την άποψη της κυρίας Αβιερινού για αυτές τις κυβερνήσεις συνεργασίες που, όπως λέει η κυρία Μπέρδου, υπάρχει κουλτούρα στο εξωτερικό για μια τέτοια συγκυβέρνηση. Γενικότερα βλέπουμε κυβερνήσεις συνεργασίες. Εδώ γιατί εσείς λέτε κυβέρνηση αυτοδύναμη χωρίς καμία συνεργασία? Πιστεύω έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές στα προγράμματα που έχουμε εξαγγείλει, τόσο εμείς όσο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που έχει εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ρεαλιστικό, είναι κοστολογημένο, ξέρει ακριβώς πώς μπορεί να το εφαρμόσει και πάνω σε αυτό έχει δουλέψει ήδη 4 χρόνια. Ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Ωστόσο, το εφάρμοσε. Και μέσα σε πολύ δύσκολες συγκυρίες, κύριε Πάτρα, πιστεύω ότι κατάφερε να κρατήσει την Ελλάδα όρθια με μια πανδημία, μέσω ενός πολέμου στη γείτονα χώρα. Με πρόστιμα κατοστάρικα στους ταξιούχους. Με υποχρεωτικότητες, με πολλές, όπως το λέτε. Αυτό όμως θα πρέπει να μας το πει ο κόσμος. Θα επιμείνω. Κύριε Πάτρα, εγώ θα επιμείνω. Δεν σας διέκοψα. Ναι. Στάθηκε στη δημόσια υγεία, βοήθησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και σας μιλώ ως υγειονομικός αυτή τη στιγμή που κλήθηκα να αντιμετωπίσω την πανδημία. Έτσι, στάθηκε δίπλα στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, δίπλα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι η μόνη κυβέρνηση που επίταξε τον ιδιωτικό τομέα για να βοηθήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να κρατηθεί η Ελλάδα όρθια όλα αυτά τα χρόνια. Και πιστεύω ότι παράλληλα έχει να αντιμετωπίσει ένα κύμα προσφυγικό πολύ δύσκολο, κράτησε τα σύνορά μας σταθερά, άθικτα, και η φωνή της Ελλάδος μεγάλωσε έξω από αυτό. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ακούγεται σε όλο τον κόσμο και έχει μια πολύ δυνατή φωνή. Να ρωτήσω κάτι, επειδή το συζητούσαμε τη Χρύσα και τις προηγούμενες ημέρες πολλές φορές. Καθόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι και το κάναμε και εμείς στην εκπομπή εδώ να σταχυολογούμε τι δεν ακούσαμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Και θέλαμε να απευθύνουμε το ερώτημα στον κύριο Πάτρα, γιατί είναι ένας χώρος από τον οποίο προέρχεστε, κύριε Πάτρα. Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δεν ακούσαμε κάτι το ιδιαίτερο από αλήθεια τα κόμματα. Αλήθεια είναι αυτό. Και από το δικό σας κόμμα. Είναι... Και από το ΠΑΣΟΚ. Όχι, κάνετε λάθος. Το ΠΑΣΟΚ πάντα στήριζε τα άτομα με αναπηρία. Mm-hmm. Όμως θα μου επιτρέψετε να μιλήσω επί προσωπικού επίπεδου, επειδή ανήκω σε αυτές τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Θέλω να απευθυνθώ σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα. Από την επόμενη μέρα των εκλογών, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα είμαι εδώ για αυτά τα άτομα τα οποία χρήζουν ανάγκη επιβίωσης. Η ζωή τους έχει γίνει αφόρητη. Ναι. Η ακρίβεια τους έχει καθαρίσει. Να μιλήσουμε με λαϊκά λόγια. Δεν μπορούν να εργαστούν λόγω ιδιαίτερων καταστάσεων. Mm-hmm. Και αυτοί που εργάζονται τα βγάζουν πέρα με μεγάλες δυσκολίες. Πώς θα ζήσει ένα παιδί, κύριε Νιφλή, το οποίο δεν έχει καταφέρει για πολλούς λόγους να σπουδάσει με 313 ευρώ ένα επίδομα ΑΠΚ. Mm-hmm.
Πώς θα μπορέσει να προχωρήσει ένας ανάπηρος στα πεζοδρόμια που και εγώ ίδιος δηλαδή, επειδή έχω ολική απώλεια όρασης, είναι γεμάτα εμπόδια. Αλήθεια είναι αυτό ότι είναι γεμάτο εμπόδια. Γεμάτα εμπόδια. Δέντρα, μην μιλάνε για αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Και γενικώς αναισθησία των κυβερνώντων. Μάλιστα. Το ερώτημα όμως είναι και στις δύο κυρίες το ερώτημα του Μάνου. Να μας δώσετε από μια απάντηση. Αλλά... Γερινού, να ξεκινήσουμε και από εσάς. Πείτε λαϊκιστές τώρα. Δεν είναι λαϊκισμός, κύριε Πάτρα. Είναι πρόβλημα στο οποίο. Είναι ρεαλισμός. Έτσι, ακριβώς. Ελάτε, κυρία Γερινού. Και εγώ ως υγειονομικός λοιπόν θα πω στον κύριο Πάτρα ότι έχει δίκιο, υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πρέπει και μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα για τα άτομα αυτά και θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από εμάς τους ίδιους, γιατί κάποιες φορές εμείς οι ίδιοι πολίτες δεν σεβόμαστε τα άτομα με ειδικές ανάγκες και δεν κάνουμε αυτό που πρέπει και δεν ακολουθούμε τους κανόνες. Πολύ απλά αυτό που είπατε πριν από λίγο για το παρκάρισμα. Πόσες φορές δεν βλέπουμε ανθρώπους να παρκάρουν σε θέσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες χωρίς να αναλογίζονται ή να σκέφτονται πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να περάσουν τον δρόμο, ακόμη και στις ράμπες. Ναι, υπάρχουν πολλά. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας περιέχει πάρα πολλούς στόχους και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμη καλύτερα. Ελάτε, κυρία Μπέρδου. Δεν τα καταφέρατε. Ναι, ένα σύντομο σχόλιο για το ΕΣΥ. Θέλω να πω ότι έχει περάσει από πάνω μας μια πανδημία. Περάσει από πάνω μας μια πανδημία και ακόμη και σήμερα είναι προκλητικό. Η Νέα Δημοκρατία να επικαλείται ότι έχει νοιαστεί γιατρούς και νοσηλευτές. Στον Εύρο, εγώ που ζω, κέντρα υγείας και νοσοκομεία, οι γιατροί και νοσηλευτές είναι στα όρια της εργασιακής εξάντλησης, δεν μιλάω για κτηριακά υποστελέχωση και υποδομές. Οπότε λοιπόν, πέρα από τα χειροκροτήματα, θέτοντά σου σαν αστολή. Η Νέα Δημοκρατία Τι λέτε τώρα. Και με το νόμο 49, με συγχωρείτε, εγώ δεν διάκοψα κανέναν, με το νόμο 49-99 έβαλε ουσιαστικά τέλος στο δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το πρώτο. Το δεύτερο που αναφέρθηκε είναι η ακρίβεια που επίσης δεν έχει κάνει τίποτα. Χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 4 χρόνια, γιατί σε συνθήκες ελάφρυνσης και χωρίς δημοσιονομικό έλεγχο, χρήματα από Ταμείο Ανάκαμψης μοιράστηκαν 60 δις και δεν ξέρουμε σε ποιους, με 10 δις απευθείας αναθέσεις, τριπλασιασμό διευθυντικών στελεχών και μισθού στάση δονάνου των 250.000 ευρώ. Οπότε νομίζω σήμερα θα πρέπει και να μιλάμε κύριε με όρους ειλικρίνειας. Σας παρακαλούμε, γιατί έχουμε φύγει από το χρόνο μας, αν έχει την καλοσύνη. Ναι, μόνο αυτό λέω και τελειώνω. Θα πρέπει να μιλάμε με όρους ειλικρίνειας στον κόσμο και θα πρέπει να δούμε ότι το ζήτημα της ακρίβειας μαστίζει όλη την κοινωνία και όλο τον ελληνικό λαό. Ναι. Και η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε τίποτα απολύτως για να το αποτρέψει. Αντιφέτως έκανε μία. Κατήργησε 50 φόρους. Με έμεσους φόρους. Με έμεσους φόρους, οι οποίοι είναι άδικοι και από τους οποίους το κράτος έχει υπέρεσοδα. Ας κλείσουμε με την ευχή προς όλους σας. Έτσι, καλή επιτυχία σε όλους σας.